Πάμε να δούμε αρχικά τι μας έδωσε ο Βασίλης. Σεφ, φαίνεται το αποτέλεσμα τι μας έδωσε ο Βασίλης. Φράουλες και Κάσιους. Όχι. Μου έδωσε ζαχαρωμένο νανά και 40 λεπτά. Άρε Φανή. Η Αγγή σου Ρόσ που λένε, κάτι κρύβεται κάτω από το βράχο. Ανάμεσα με τον Βασίλη και τη Φανή, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Όλοι μείναμε άφωνοι για αυτή την decision που πήρε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν τη βοήθησε και το αποτέλεσμα φάνηκε στο πιάτο. Φανή, στο πιάτο, το στοιχείο του ανανά που είναι. Μόνο υπάρχει πολύ μικρή ποσότητα σεφ σε στιμούς από το φυσικό βούτυρο. Οκ. Okay. Καταλαβαίνουμε. Δεν νομίζω, σεφ. Okay. Θες να πούμε για την εμφάνιση ή να περάσουμε στη γεύση. Σεφ. Εντάξει, το γνωρίζω. Δηλαδή, δεν είναι καλό. Είναι... Άρχισα να στείνω. Τα είχα όλα σχεδόν έτοιμα. Απλά άρχισα να στείνω στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα και έβαλα ό,τι βρήκα μπροστά μου μέσα στο πιάτο. Απλά okay. Για να παραδώσω ένα πιάτο. Οκ, είναι... okay. Ωραία. Πρέπει να μην έβαλε τουλάχιστον πάνω από 3-4 παρασκευέ που καταλάβω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι, πάμε. Και ο Βασίλης ήρθε. Όσο περιμέναμε τους κριτές να ανέβουν για να έρθουν να δοκιμάσουν τα πιάτα μας, να μου πει ότι ήθελε να με βοηθήσει. Και μου ορκίστηκε στον πατέρα του ότι σου ορκίζομαι στον πατέρα μου για να σε βοηθήσω, το έκανα. Εντάξει, απλά και εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό, γιατί αν εμένα ήθελε να με βοηθήσει δίνοντάς μου 40 λεπτά και ζαχαρωμένο ανανά, στον Μπομπένα τι ήθελε να κάνει, να τον βοηθήσει, θέλει και έδωσε 40 λεπτά και ζαχαρωμένο ανανά. Είναι λίγο. Ξέρεις, νιώθω και λίγο ότι με περνάει για ηλίθεια, οπότε δεν ασχολούμαι να του μιλήσω παραπάνω. Του λέω, Βασιλάκη, άφησε με λίγο στην ησυχία μου, κάνω ό,τι νομίζεις, δεν μπορώ να σε κρίνω για τις επιλογές σου, κοιμήσουμε εκείνες. Συγγνώμη, την κρέμα, Φανή, με τι την έχεις δέσει, με ξανθάνει. Έχω βάλει πολύ λίγη ποσότητα, σεφ. Δεν έχεις βάλει λίγη ποσότητα, Φανούλα μου, έχεις βάλει πάρα πολύ. Λοιπόν... Φανή, τι έχουμε? Έχουμε δύο πράγματα, να τα πω και τα δύο. Πείτε τα, σεφ, τώρα. Είμαστε εκτός θέματος. Θέλω να πω, δεν υπάρχει ανανάς. Και πέραν αυτού, είναι η χειρότερη προσπάθεια που μας έχεις παρουσιάσει μέχρι σήμερα από τη μέρα που γνωριστήκαμε. Το γνωρίζω, σεφ, και σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, όχι. Λέω ότι δοκιμάσαμε. Γνωρίζω. Δεν έχω να πω κάτι, Φανή. Νομίζω... Το καταλαβαίνω, σεφ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Φανούλα. Εγώ, σεφ. Η Φανή, το χειρότερο πιάτο που έχει βγάλει στο διαγωνισμό. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα πάει στον τάκο. Κάθεται και έτσι. Και λέει, Χριστέ μου, τι έχω κάνει. Άμα δεν ήθελες, δεν θα το έκανες, γιατί οι κριτές σου είχαν πει. Φίλε μου, μπορείς να μοιράσεις φρέσκο ανανά σε όλους και 60 λεπτά, αποξηραμένο και 60 λεπτά, και είχες το δικαίωμα 40 και 60. Τους πετσόκοψες όλους. Ο Μπόλος ξέρει τελειώνει, να το πεις ωραίος, ρε. Τα ξέρα, δεν τα ξέρα. Θα σου κάνω πατάτες στο σπίτι. Πάω σπίτι. Σταμάτα. Τώρα ξεκινάνε να βγαίνουν οι πραγματικοί χαρακτήρες του καθενός. Ο Βασίλης για μένα είναι ένα παιδί που πέρασε από τη ζωή μου και από τον δρόμο μου για να μου μάθει ότι η εξουσία είναι πιο σημαντική από τους ανθρώπους, για κάποιους ανθρώπους.